Θα καλημερίσω τώρα στο πλαίσιο της εκπομπής τον υποψήφιο με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, κύριο Φραγκίσκο Λαμπρινό. Τι κάνετε, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Δουλγεράκη, πώς είστε? Καλά, δόξα να έχει ο Θεός, καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα η οποία έτσι μας βάζει στην τελική ευθεία. Ποια είναι η αίσθηση σας, κύριε Λαμπρινέ, για αυτά τα οποία αποτυπώνονται από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και το μήνυμα το οποίο σας στέλνει ο κάθε ψηφοφόρος? Ναι, αισιόδοξοι είμαστε κύριε Δουλγεράκη, αρκετά αισιόδοξοι. Αυτό εισπράττει την εποφή μου με τους ανθρώπους. Εγώ και από τη φύση μου είμαι μετρημένος και προσεκτικός στα λόγια μου. Εκείνο που μπορώ να πω ότι ειδικά εδώ στο Ηράκλειο αισθάνομαι ότι πάμε πάρα πολύ καλά, έως τα προσδόκητα καλά. Στην υπόλοιπη Ελλάδα τώρα έχω την αίσθηση ότι επειδή σε όλες τις δημοσκοπήσεις καταγραφόμαστε σταθερά σε διψήφιο ποσοστό, ότι αυτό μπορεί να δώσει μια δυναμική τώρα στο φινάλε, την τελευταία εβδομάδα. Υπάρχει και η περιδέουσα αίσθηση ότι θα υπάρξουν δεύτερες εκλογές. Υπάρχει και μια μερίδα αναποφάσιστων που θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή. Από αυτή τη δεξαμενή αισιοδοξούμε ότι μπορούμε να αντλήσουμε ψηφοφόρους και να καταγράψουμε ένα υψηλό διψήφιο ποσοστό. Mm. Το μήνυμά μου τώρα προς τους ακροατές σας είναι το να κάνουν την καλύτερη επιλογή και σε επίπεδο κόμματος και σε επίπεδο υποψηφίων βεβαίως, γιατί εκτός από τα κόμματα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και τα πρόσωπα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που θα εκλεγούν στη Βουλή θα είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας και είναι αυτοί που θα σηκώσουν το βάρος της εκπροσώπησης του νομού μας. Άρα, είναι σημαντικό και οι επιλογές τους να είναι οι καλύτερες, ώστε να νιώθουν ότι αυτά που σκέφτονται καταγράφονται, ακούγονται στη Βουλή. Κύριε Λαμπρινέ, τι είναι αυτό που θα θέλατε να συζητηθεί πολύ περισσότερο και δεν έχει γίνει για τον ένα ή τον άλλο λόγο? Θα έλεγα το ζήτημα των νέων, δηλαδή τη συμμετοχή των νέων στα κοινά. Δεν είναι ότι δεν έχει συζητηθεί, διότι όλοι το θίγουν. Έχω την αίσθηση όμως ότι είναι επιφανειακή η συζήτηση. Δηλαδή νιώθω ότι εξαντλούμαστε στο ότι οι νέοι πρέπει να συμμετέχουν, ότι είναι το μέλλον του τόπου, όλα αυτά τα κοινότυπα πράγματα. Και δεν μπαίνουμε βαθιά στη ρίζα που, ξέρετε, είναι και η ευθύνη που έχει ο καθένας μας. Δηλαδή, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω στα νέα παιδιά είναι ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα, πρέπει να ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας. Και να μην καταγράφουμε απλά τι μας ενοχλεί και ποιοι είναι αυτοί, με ο τρίτος πληθυντικός που λένε μας κάνουν, μας βάζουν, θέλουν να μας κάνουν, αλλά να ξεκινήσουμε από το τι κάνουμε στο πρώτο πληθυντικό. Αν αντιστρέψουμε τη λογική, τότε μπορεί να και σηκώσουμε και το βάρος της ατομικής μας ευθύνης βεβαίως, τότε μπορεί τα πράγματα να μπορούν να αλλάξουν πιο γρήγορα και πιο εύκολα από όσο νομίζουμε. Αυτό σημαίνει η αλλαγή και του πολιτικού προσωπικού κατά επέκταση? Ασφαλώς. Κύριε, τώρα ρωτάτε την προσωπική μου άποψη. Ασφαλώς χρειάζεται και σε επίπεδο και ανανέωση του πολιτικού προσωπικού της χώρας συνολικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και σήμερα άξιοι άνθρωποι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άξιοι άνθρωποι. Αλλά ναι, η προσωπική μου άποψη είναι ότι χρειάζεται οπωσδήποτε και νέο αίμα. Γιατί είμαστε στο 2023, είναι διαφορετικά τα πράγματα πια. Και ξέρετε, η κοινωνία δεν είναι πια, δεν είναι όπως την προηγούμενη δεκαετία που υπήρχε ο διχασμός με τα μνημόνια. Δηλαδή, νομίζω ότι πια πρέπει να περάσουμε στη θετική ατζέντα και να πάνε λίγο πιο γρήγορα τα πράγματα και στη χώρα μας και στην Κρήτη βεβαίως και ακόμα περισσότερο στο Ηράκλειο. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι έχει αλλάξει αυτή η δυναμική υπέρ του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής? Νομίζω ότι μας έχει βοηθήσει ο θετικός λόγος μας. Δηλαδή, νομίζω ότι εμείς δεν ζητάμε από τους ψηφοφόρους να καταψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, όπως θέλετε, πείτε το, όποιο κόμμα θέλετε, βάλτε πρώτο. Νομίζω ότι εμείς είχαμε μια συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπήρξε θέμα στο οποίο να μην παρουσιαστούμε με τεκμηριωμένη θέση. Δεν μείναμε δηλαδή ούτε στην. Δεν κάναμε ούτε υβριστική ούτε ακραία αντιπολίτευση. Νομίζω ότι κάναμε ουσιαστική αντιπολίτευση που έφερε αποτέλεσμα και σε πολλές περιπτώσεις. Και νομίζω ότι και τώρα έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην ανάδειξη του προγράμματός μας. Η θετική αυτή προσέγγιση, δηλαδή το ότι επιλέγουμε να μιλάμε για το τι μπορούμε να κάνουμε και τι προτείνουμε, αντί να μιλάμε για τους άλλους και να συγκρίνουμε ποιος είναι ο χειρότερος, πιστεύω ότι μπορεί να μας βοηθήσει και στην κάλπη. Ποιο είναι το μεγάλο ζητούμενο για εσάς
αυτή την ώρα, σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, με αντίπαλο, εσείς μπορεί να λέτε ότι, ξέρετε, δεν κατακρίνουμε ή δεν είμαστε εναντίον του ενός ή του άλλου, αλλά τα μηνύματα τα οποία έρχονται, ακόμα και από τις ομιλίες που βλέπω από τον κύριο Ανδρουλάκη, λίγο πιο πολύ τοξίνει το κλίμα, το λόγο του, είναι πιο οξύς ο λόγος του, λέγοντας, ξέρετε, μας φοβούνται στη Νέα Δημοκρατία, μας φοβούνται στο ΣΥΡΙΖΑ. Για ποιο λόγο θα πρέπει να σας φοβούνται? Καλά, το μας φοβούνται δεν το λέμε την έννοια αυτή. Ξέρετε, τρομάζουμε. Έτσι. Το λέμε την έννοια ότι όσο ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, τόσο νομοτελειακά επηρεάζονται τα άλλα δύο κόμματα. Οπότε με αυτή την έννοια μπορεί και να μας φοβούνται, αφού προφανώς το κάθε κόμμα προσπαθεί να διατηρήσει τα δικά του ποσοστά και δεν θέλει να ανέβει κάποιο άλλο κόμμα που μπορεί να το απειλήσει εκλογικά. Μην ξεχνάτε ότι και αυτή η θέση που διατύπωσε μέσω σφοδρής κριτικής, διότι ξέρετε, είναι κάτι καινούργιο, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, δηλαδή μια προγραμματική πραγματικά συνεργασία και χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα. Αυτή η θέση ξεσήκωσε πάρα πολλές αντιδράσεις. Απ' την άλλη όμως, ξέρετε, δείχνει και την αυτονομία που θέλουμε να έχουμε στο ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, υπάρχει διάχυτη επιστημία στο ΠΑΣΟΚ να μην είμαστε δεκανίκη κανενός, ούτε να μας βλέπουν ως παράκτημα ή παραμάγαζο τη Νέα Δημοκρατία ή του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε δηλαδή ότι τελικά αυτή η θέση θα ευνοήσει πολύ περισσότερο το ΠΑΣΟΚ στην κάλπη? Αυτό μένει να αποδειχθεί, έτσι. Αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι μια ορθή θέση, με την έννοια ότι επενδύει στην αυτονομία του δικού μας χώρου, και επίσης είναι και μια τίμια θέση, αν μπορώ να πω. Διότι διατυπώθηκε πριν τις εκλογές, θα μπορούσαμε να μην δούμε τίποτα, θα μπορούσαμε να μείνουμε αμέτωχοι και απαθείς. Πήραμε το ρίσκο να πάρουμε αυτή τη θέση και ευελπίζουμε ότι αυτό θα εκτιμηθεί και από τους πολίτες στην Κυριακή στις κάλπες. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ κρατάω τις κουβέντες αυτές. Πολιτικές είναι οι κουβέντες και οι θέσεις σας. Μιλήσατε για τους νέους. Τι είναι αυτό το οποίο εσείς πιστεύετε ή έχετε την αίσθηση ότι έχουμε μπροστά μας σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση την Παρασκευή? Νομίζω είναι και η τελική ομιλία, η τελευταία προεκλογική ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη εδώ στο Ηράκλειο, ο κύριε Λαμπρινέ. Τον Παρασκευή το βράδυ είναι στην Πλατεία Ελευθερία. Και θα χαρούμε πολύ να δούμε όσους και όσους περισσότερους φίλους θα ήθελα να παραστούν. Μάλιστα. Με την Πλατεία Ελευθερία που πάντα έδινε το δικό της το γράδο, έτσι. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Είμαι συνδεδεμένη με πάρα πολλές ιστορικές μνήμες του ΠΑΣΟΚ. Τώρα πρέπει να, ξέρετε, να δούμε και το σήμερα και το αύριο. Διότι κρατάμε όλα τα καλά του παρελθόντος, αλλά τώρα προσεγγίζουμε τους πολίτες με παροντικό και μελλοντικό λόγο. Και ελπίζουμε να, κρατώντας και να λέω όλα τα καλά για το οποίο είμαστε περήφανοι, και ελπίζουμε να τους ξαναδούμε την Παρασκευή στην Πλατεία Ελευθερία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Φραγκίσκος Λαμπρινός, τον οποίο ακούγατε.